τέταρτος, ο Χρυσοβαλάντης Θεουλής, στον διαιτή να δώσει κίτρινη κάρτα. Εντάξει, ζει πάρα πολύ πιο έντονα το παιχνίδι από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο, γιατί όσο πλησιάζει ο χρόνος... Εδώ ο Τιάγο θα κοπεί, ο Φελίπε άλλαξε με τον Μπαλοτέλη, παλιά στο χώρο, ο Παναγιώτου και πάλι θα κάνει καλή άμυνα, ο μικρός και προηγουμένος, είναι καλός παίκτης ο Μπαλοτέλη και προηγουμένος όμως ενεργήσε πάρα πολύ καλά. Ο Κώστα φαίνεται μικρός ότι έχει πολλή εμπειρία, παίζει φοβερή άμυνα και άλλο καλό, ξέρει μπάλα, όταν τη σκερδίζει ξέρει τι να κάνει με μπάλα και πραγματικά. Την προσπάθεια του Παναγιώτου, μπάλα κόντραρε στον Ουντόντζη, Μπαλοτέλη, Παναγιώτου καλή άμυνα. Γκόμεθ, καλή εκτέλεση, ο Πέτρου και πάλι λέει όχι στην κεφαλιά του Παναγιώτου. Ο Παναγιώτου που χάνει την ευκαιρία να γίνει αυτός ο ηρωάς, γιατί και αυτός έκανε σπουδαίο παιχνίδι. Αλλά ο Πέτρου και πάλι θα κρατήσει το 0 για την Ένωση. Στο 89. Μια προηγούμενη φάση εδώ, η ευκαιρία με τον Παναγιώτου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, ο Πέτρου σε επίκαιρη θέση το έβγαλε και αυτό. Έστω και ενστικτοδός και εδώ η αντίδραση του μικρού που ξεκινίζει κατοχή με Κούσουλο. Κάνει λάθος, δίνει την μπάλα στον Μπελόνε, αυτός ψάχνει τον Μαρκόσκι. Παναγιώτου για μία ακόμη φορά θα κάνει πολύ καλή άμυνα. Ο Άντας, δομητικά, top, πολύ καλό.